Τρίτη σήμερα, 31 Μαρτίου και βρισκόμαστε στο υποκατασκευή Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην περιοχή Ζερβού. Οι εργασίες συνεχίζονται όχι με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς που ήταν πριν από την καραντίνα και πολύ περισσότερο πριν από την κατάληψη της περιοχής που είχαν πραγματοποιήσει εδώ κάτοικοι και ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, αλλά συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν όσο γίνεται το συντομότερο δυνατό προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση του ΚΙΤ που λειτουργεί πάνω από την πόλη της Σάμου και γιατί όχι, εάν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι εργασίες και η συνολική μεταφορά του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης. Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά τώρα στις εργασίες που εξελίσσονται εδώ, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι του βιολογικού καθαρισμού για αυτό το κομμάτι του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης και έχει δημιουργηθεί και μια υγειονομική δομή η οποία θα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε περίπτωση που πλοξενήσει οποιοδήποτε, θα χρειαστεί να πλοξενήσει οποιοδήποτε περιστατικό. Εδώ στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που κατασκευάζει την περιοχή Ζερβού δεν έχουν έρθει μόνο τα λιώμενα σπιτάκια στα οποία θα διαμείνουν πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και αυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, όπως αυτό το οποίο είναι πίσω μου, για τη δημιουργία διάφορων διοικητικών δομών εντός του κέντρου. Βρισκόμαστε εδώ στο σημείο όπου ενώνονται δύο δρόμοι. Ο δρόμος που συνδέει το βαθύ με τους Μυδηλινιούς και ο δρόμος που θα οδηγεί στο νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην περιοχή Ζερβού. Το σημείο αυτό ουσιαστικά είναι η αρχή του νέου κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως έχει οριστεί μετά και την επίταξη που έχει προχωρήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου. Παρόλα αυτά όμως δεν έχουν ξεκινήσει απολύτως καμία εργασία σε ό,τι αφορά στην περίφραξη του χώρου.